Τον έχουμε τον κύριο Στυλιανίδη. Καλησπέρα σας κύριε Στυλιανίδη. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας αυτή την ώρα. Δεν ξέρω τι προλάβατε και τι μπορέσατε να ακούσετε από την προηγούμενη συζήτηση. Άκουσα λίγα για την Ελληνογαλλική Συμφωνία. Ναι. Το πρώτο που ετέθη είναι οι δηλώσεις του κυρίου Καλίν, που έρχονται μετά τις δηλώσεις του κυρίου Τσαβούσογλου. Μάλλον τις γνωρίζετε. Είμαι βέβαιος ότι τις γνωρίζετε και τις δηλώσεις του κυρίου Καλίν, που δίνει μια πολύ πιο εκτεταμένη εικόνα για τον διάλογο, παύλα διαπραγμάτευση, που γίνεται αυτή τη στιγμή, που έγινε πριν τις 26 Ιουνίου, πριν το τηλεφώνημα του κυρίου Πρωθυπουργού με τον κύριο Ερντογάν, και που συνεχίζεται και συνεχίζεται μάλιστα σε παράλληλα σε επίπεδο, σε κάποιο επίπεδο επιτροπών, ή θα συνεχιστεί. Εσείς, εγώ κράτησα μία δήλωσή σας πριν από λίγες μέρες, κύριε Στυλιανίδη, που αναφερθήκατε στην ανάγκη επέκταση των χωρικών υδάτων της χώρας μας τώρα. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω με ποια αφορμή και γιατί το θέσατε επιτακτικά αυτό το ζήτημα τώρα, πριν από 2-3 μέρες. Ήσασταν γνώστης ότι γίνεται κάποια συζήτηση, υπάρχουν σε εξέλιξη, εν πάση περιπτώσει, κάποιες προσπάθειες? Κοιτάξτε, οι διαφορές των κρατών μεταξύ τους, καταρχήν να ξεκινήσουμε από μια παραδοχή. Το είπατε και εσείς προηγουμένως, νομίζω, ότι δεν υπάρχουν εδώ εχθροί και φίλοι. Υπάρχουν συμφέροντα τα οποία ή συγκρούονται ή συνασπίζονται. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, έξυπνη εξωτερική πολιτική ασκεί το κράτος εκείνο, το οποίο μπορεί να αποδεικνύει πόσο ωφέλιμο είναι στη συμμαχία του με τα άλλα κράτη, και με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη λογική, μπορεί να διευρύνει τις συμμαχίες του. Αυτό και πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Οι διακρατικές διαφορές, όπως είναι οι ελληνοτουρκικές, έχει υποθήκη στο παρελθόν ότι επιλύονται με τρεις τρόπους. Ο ένας είναι ο πόλεμος. Ο δεύτερος είναι οι διαπραγματεύσεις και ο τρίτος είναι η επιδιαιτησία. Οι διαπραγματεύσεις, δηλαδή ο διάλογος, οφείλει να έχει μία ατζέντα συγκεκριμένη. Η Τουρκία φαίνεται ότι προτάσει τον ανεξέλεγκτο διάλογο, διότι έχει την τάση μονίμως να διευρύνει κατά το δοκούν την ατζέντα. Δεν θέλει επουδενή μία συντεταγμένη προσέγγιση των δύο πλευρών. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι νιώθει φυλακισμένη και στη γεωγραφία της και στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Εάν δηλαδή πηγαίναμε να συζητήσουμε για το αν έχουν ή δεν έχουν ΑΟΣ νησιά, είναι βέβαιο ότι θα έχανε. Εάν πηγαίναμε να συζητήσουμε αν ισχύει ή δεν ισχύει η μέση γραμμή όταν τα δύο κράτη ανακηρύσουν την ΑΟΣ τους στα γειτονικά, και εκεί θα έχανε. Η Τουρκία ουσιαστικά καταλαβαίνει ότι αν πάει με το πνεύμα για το γράμμα του δικαίου της θάλασσας, είναι σε δύσκολη θέση. Έτσι λοιπόν προσπαθεί, δημιουργώντας τεχνητή ένταση, να προκαλέσει μια, θα έλεγα σε εισαγωγικά, βίαιη διαπραγμάτευση, στην οποία θα βάλει αυτοί τους κανόνες. Γι' αυτό και δεν θέλει να υπάρχουν συνομιλητές. Ούτε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε οποιοδήποτε άλλος διεθνής φορέας, ο οποίος θα επικαλείται και θα συμβάλλει στην εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Ναι, το είπε μάλιστα ο κύριος Καλίν, και είναι περίεργο γιατί ήταν αυτός που κάθισε στο τραπέζι με τους Γερμανούς, ως, εν πάση περιπτώσει, συντονιστές μια συζήτηση, μια προσπάθεια. Αυτή είναι μια πάγια, θα έλεγα, προσέγγιση της Τουρκίας, η οποία προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να σκοτώσει τα διεθνούς ισχύοντα. Έτσι επεδίωξε να κάνει και αυτό το ψευδομνημόνιο με την κυβέρνηση της Τρίπολης, το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν ισχύει κιόλας. Όχι μόνο γιατί δεν το κύρωσε το Λιβικό Κοινοβούλιο, αλλά και γιατί έρχεται εντελώς κόντρα λέγκεν. Είναι απολύτως δηλαδή ενάντιο στα ισχύοντα στο δίκαιο της θάλασσας. Κύριε Στυλιανίδη, θα επιμείνω στα χωρικά ύδατα, αλλά θα κάνετε λίγη υπομονή, 2 λεπτά, για να πάμε σε ένα διάλειμμα διαφημιστικό. Ξέρετε ότι τηλεοπτικός χρόνος είναι. Και αμέσως μετά θα μας πείτε και για τα χωρικά ύδατα. Ναι, κύριε Καλοκαιρίνε, πάμε στο διάλειμμα. Συνεχίζουμε. Ελληνοτουρκικά, μην χάσουμε το στόχο. Έχουμε στη γραμμή μας πάλι τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Θα επιμείνω, λέω, κύριε Στυλιανίδη, να μας εξηγήσετε τη δήλωσή σας για την επέκταση των χωρικών υδάτων από τα 6 στα 12 αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, έχετε την εμπειρία σας στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι. Σίγουρα γνωρίζετε και σίγουρα ξέρετε τι λέτε. Και για ποιο λόγο το λέτε αυτή τη στιγμή? Εγώ δεν μίλησα για πρόκλητη ενέργεια. Μίλησα για μια ενέργεια προειδοποίησης προς την τουρκική πλευρά. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή επιδιώκει ένα περίεργο bras de fer με την Ελλάδα. Και προσπαθεί αυτό το bras de fer να το κάνει στο πεδίο της στρατιωτικής ισχύως. Η ελληνική απάντηση θα πρέπει να είναι ένα αντίστοιχο bras de fer στο πεδίο της διπλωματικής ισχύως. Θα πρέπει να ξέρει λοιπόν ότι αν συνεχίσει την κλιμάκωση των προκλήσεων, η Ελλάδα είναι αποφασισμένη και έτοιμη να ασκήσει μονομερώς τα εθνικά κυριαρχικά της δικαιώματα,
και τα δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ποια είναι αυτά? Πράξη εθνικής κυριαρχίας είναι η μονομερής πράξη επέκταση των ναυτικών μιλίων από τα 6 στα 12 μίλια. Μάλιστα. Κάτι το οποίο καλύπτει αυτομάτως και τις επισημάνσεις που έκανε ο Τούρκος στρατηγός πριν λίγο καιρό για τον εναέριο χώρο, για την δυσαρμονία μεταξύ εναερίου και θαλάσσιου χώρου. Δεύτερον, η κατάθεση συντεταγμένων για την ΑΟΣ την ελληνική και με παράλληλη πρόσκληση προς όλα τα κράτη της γειτονιάς να διαβουλευτούμε για να μπορέσουμε να βρούμε και την πλήρη οριοθέτηση με βάση τους ισχύοντες κανόνες. Θα πρέπει η Τουρκία να ξέρει λοιπόν ότι αν κλιμακώσει προκαλώντας με έρευνες στην υφαλοκρηπίδα την ελληνική, μπορεί να επιδιώξει με αυτόν τον τρόπο de facto καταστάσεις, de jure όμως θα πληρώσει πολύ ακριβό τίμημα. Γιατί θα πρέπει μετά να οδηγηθούμε όλοι σε μια διαιτησία στη Χαγή? Σε μια διαπραγμάτευση στην οποία όμως η Ελλάδα θα είναι σε θέση ισχύως, διότι θα έχει ασκήσει κατά απόλυτο τρόπο όπως άλλες 149 χώρες στον κόσμο και τα κυριαρχικά της δικαιώματα και τα δικαιώματα εκ του διεθνούς δικαίου. Το λέω έτσι διακριτά, διότι η επέκταση των ναυτικών μιλίων είναι εθνική κυριαρχία. Ενώ η αναζήτηση οριοθέτησης της ΑΟΣ είναι διεθνές δικαίωμα. Μάλιστα. Θα ήθελα, κύριε Στυλιανίδη, να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Πριν από μερικές εβδομάδες, δύο ίσως, δυόμιση, ανακοινώθηκε η συγκρότηση μιας διακομματικής επιτροπής στη Βουλή με επικεφαλής την κυρία Μπακογιάννη, ή υπόθηκε κάτι τέτοιο με το θέμα Θράκη. Μάλιστα. Πώς σας ακούστηκε σας αυτό, δηλαδή? Αυτή είναι μια πάγια πρόταση, την οποία εμείς την επιδιώκουμε εδώ και αρκετά χρόνια. Ως μια δημοκρατία, εννοείται. Ας το πω, και προσωπική έτσι επιδίωξή μου ήταν και άλλων συναδέλφων. Είχαμε υπογράψει 57 βουλευτές παλιότερα το σχετικό αίτημα, με στόχο όμως την ανάπτυξη και την ανάδειξη περιοχής. Διότι μας ανησυχούσε η επίπτωση οικονομικής κρίσης και κυρίως η δημογραφική απογύμνωση της Θράκης, η οποία είχε ως συνέπεια και την ανατροπή των πληθυσμιακών ισορροπιών μεταξύ των σύνοικων στοιχείων. 57 βουλευτές λοιπόν είχαμε υποβάλει αίτημα στον τότε πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Μεϊμαράκη. Δεν ανταποκρίθηκαν όλα τα κόμματα. Επανυπευλήθη το αίτημα στην πρόεδρο το 2015, τη Ζωή του Κωνσταντοπούλου. Πάλι δεν υπήρξε ανταπόκριση. Το επικαιροποιήσαμε αμέσως μετά τις εκλογές, όταν ξαναβγήκε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Στην αρχή είπε ο κύριος Γκοτζιάς ότι είναι θετικός, αλλά δεν έγινε απολύτως τίποτα. Και τώρα ανταποκρίθηκε θετικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και είναι προς τιμήν του αυτό. Και υπέβαλε σχετική έτσι επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, ζητώντας από τα πολιτικά κόμματα να ανταποκριθούν. Ο στόχος είναι μια επιτροπή για την ανάπτυξη, επαναλαμβάνω, και την ανάδειξη της Θράκης, η οποία θα λύσει μια σειρά προβλημάτων που βαλτώνουν, όπως αυτό που πρόσφατα λύσαμε με το 12% της επιχορήγησης των ημερομισθείων στη βιομηχανία και άλλα τέτοια, και θα βοηθήσει να ενισχυθεί η παρουσία του χριστιανικού και όχι μόνο πληθυσμού, για να μπορέσει η περιοχή μας, που είναι η φυλάτουσα τα ευρωπαϊκά και τα εθνικά σύνορα, να είναι ακμαία, να είναι ισχυρή, να είναι αναπτύξιμη και να είναι μια περιοχή η οποία πραγματικά μπορεί να σηκώσει την πλάτη της στο ρόλο που της αναθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν σας αποχαιρετήσω και σας ευχαριστήσω, κύριε Στυλιανίδη, θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή έχετε και αυτή την εμπειρία, πώς βλέπετε τα όσα γίνονται στις Βρυξέλλες? Περιμένουμε ακόμα, είναι τέταρτη μέρα. Εντάξει, ακούστε, δεν είναι η τελευταία. Η Ευρώπη μας στεναχωρεί. Διότι αν η Ευρώπη κάνει το τραγικό λάθος να μην εμπράκτως αποδείξει την αλληλεγγύη τώρα σε μια περίοδο πανδημίας και καθολικής ανησυχίας, υπονομεύει τον εαυτό της. Αυτό θα πρέπει, ας το πω έτσι, οι επιφυλακτικοί του Βορρά να το συναισθανθούν και να το καταλάβουν. Να καταλάβουν δηλαδή ότι η δική τους ευημερία και δύναμη οφείλεται στις πλάτες που τους βάζει ο Ευρωπαϊκός Νότος, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με μία σειρά από προκλήσεις γύρω-γύρω και παρόλα αυτά καταφέρνει να τις αντιμετωπίζει για λογαριασμό όλων. Θεωρώ ότι η Ευρώπη πρέπει να συναισθανθεί αυτό το οποίο συντελείται γύρω της. Αναπτύσσονται νέες δυναμικές και νέες δυνάμεις. Εμφανίστηκε ισχυρότατη η Κίνα στο διεθνές πεδίο. Η Ρωσία δεν έχει αφήσει καθόλου ακάλυπτο χώρο. Όπου βλέπει αδυναμία της Δύσης, εδραιώνει τη δική της επιρροή.
Η Αμερική παρουσιάζει έντονες τάσεις εσωστρέφειας στο τελευταίο διάστημα και αυτό είναι ανησυχητικό, διότι αυτή ήταν η εγκύτρια δύναμη της ισορροπίας στον πλανήτη μέχρι τώρα. Και η Ευρώπη παρουσιάζει μια ατολμία, μια δυστοκία στις αποφάσεις. Οι διαπραγματεύσεις οι μακρές πάντοτε ήταν χαρακτηριστικό της Ευρώπης. Η Ευρώπη δεν έκανε ποτέ άλματα, έκανε βήματα προς τα μπρος, αλλά σταθερά βήματα. Φοβούμαι ότι η σημερινή ηγεσία της σε ένα μεγάλο μέρος, δεν είναι όλοι έτσι, σε ένα μεγάλο μέρος αυτή η ηγεσία δεν συναισθάνεται την κρισιμότητα των στιγμών, ούτε βεβαίως τη βαρύτητα των αποφάσεων που πρέπει να λάβει προς όφελος όλων και όχι μόνο προς όφελος ενός περίεργου εθνοκεντρισμού που εμφανίζουν ορισμένα κράτη του Βορρά. Τελικά ελπίζετε ότι θα υπάρξει μια απόφαση ή θα πρέπει να περιμένουμε άλλη μια εβδομάδα ή θα πάμε το Σεπτέμβριο? Νομίζω ότι θα υπάρξει. Νομίζω ότι θα καταλάβουν στο τέλος ότι η ύπαρξή τους εξαρτάται και από αυτή την απόφαση. Μάλιστα. Δεν μπορεί ο νότος μονίμως να τροφοδοτεί καταναλωτικά, εννοώ τώρα, τις βιομηχανίες του Βορρά. Ο νότος να επομίζεται την προστασία των συνόρων, να αντιμετωπίζει με δικές του δαπάνες όλο το κίνημα, το ρεύμα των παρανόμων μεταναστών οι οποίοι αποσκοπούν να φτάσουν στη βόρεια πλευρά της Ηπείρου μας και να αδιαφορούν όλοι αυτοί κοιτώντας μόνο το στενό των συμφέρων. Ή θα κάνουμε μια ολοκληρωμένη πρώιμη ευρωπαϊκή πολιτική που θα καλύπτει τους πάντες ή μετά θα ο καθένας τον εαυτό του, ο καθένας τον εαυτό του πλέον να τον προστατεύσει. Αν διασπάσουμε τις σχέσεις που έχουν διαμορφωθεί τα προηγούμενα χρόνια από τους στις Ενωμένες Ευρώπες. Αυτό πρέπει η νέα ηγεσία να το κάνει. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα. Καλή ξεκούραση.